Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε τώρα. Θα αφήσουμε πίσω μας τα της κακοκαιρίας και θα πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Ρατζαφέρη, ο οποίος βρίσκεται απόψε στην τηλεόραση Κίδων από την Αθήνα. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι δική μας τιμή και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Θέλω να ξεκινήσω με μία τοποθέτηση δική σας, ζητώντας σας να μου σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με το περίφημο Brexit. Τελικά είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ενός Brexit, ναι ή όχι? Είναι αδύνατο να γίνει αν δεν συνενέσει η Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα σχόλιο. Το βασικό θέμα όμως το οποίο θέτεται είναι η επιλογή αφεντικού. Καλούνται από τα δύο κόμματα, από τα δύο μεγάλα κόμματα, και αυτό το στοίχημα, να επιλέξουμε Αμερικάνο ή Γερμανό. Η Αμερική, με προεξάρχουσα τη New York Times, θέλει τον Τσίπρα και φαίνεται από τα άθρα. Η Γερμανία, από τα δικά της έντυπα, Σπίγκελ κτλ., θέλει τον Σαμαρά. Δηλαδή στην ουσία βάζει τους Έλληνες να διαλέξουν ανάμεσα Αμερική ή Γερμανία. Εγώ προτείνω στους Έλληνες να ψηφίσουν Έλληνες. Να μην έχουν καμία εξάρτηση, καμία επαφή με όλους αυτούς. Δεν θέλουμε άλλα αφεντικά. Είδαμε πώς περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια με τα αφεντικά. Μόνοι μας να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Κύριε Πρόεδρε, παρόλα αυτά όμως και οι Έλληνες, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, και νομίζω ότι είναι και ένα σενάριο της λογικής, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο θα κληθούν να επιλέξουν. Εάν ανοίξουμε τα μάτια του κόσμου, αφαιρέσουμε κερί και τσίμπλα από τα αυτιά, σύμπλα από τα μάτια και κερί από τα αυτιά, και καταλάβει ότι έρχεται ο Αμερικανός και μας πλασάρει Τσίπρα, έρχεται η κυρία Μέρκελ και μας πλασάρει Σαμαρά. Άρα λοιπόν, εάν μπλέξουμε σε αυτό το δίπολο, νομίζω θα κάνουμε πιο δύσκολη τη ζωή μας. Είναι μια χρυσή ευκαιρία τώρα ο ελληνικός λαός να βάλει μέσα στη Βουλή σοβαρές, υπεύθυνες φωνές, οι οποίες έχουν δείξει σε δύσκολες στιγμές ότι μπορούν να φωνάξουν όχι. Αυτό που λέτε τώρα είναι ρητό. Αυτό που λέτε είναι ρητό, κύριε Καρατζαφέρη. Από τη μία, επί της ουσίας μας λέτε οι Έλληνες να κλείσουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους, να τα καθαρίσουν και να επιλέξουν τους καλύτερους, οι οποίοι δεν είναι ο κύριος Σαμαράς και δεν είναι ο κύριος Τσίπρας, διότι και αυτοί, όπως είπατε εσείς, εξυπηρετούν τα συμφέροντα είτε των Γερμανών είτε των Αμερικάνων. Και από την άλλη όμως. Ή το αντίθετο. Οι Αμερικανοί εξυπηρετούνται από τα συμφέροντά τους. Δεν θα τα χαλάσουμε. Οι Γερμανοί εξυπηρετούνται, έτσι. Δεν θα τα χαλάσουμε. Από την άλλη όμως, γνωρίζοντας κι εσείς ότι ένας από τους δύο θα είναι ο νικητής, ένας από τους δύο θα είναι αυτός που θα πάρει την πρώτη διερευνητική εντολή, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε ένα κόμμα το οποίο θα διασφαλίσει την αυτοδυναμία την Κυριακή των εκλογών. Και από την άλλη, αφού έχει ξεκαθαρίσει ότι ένας από τους δύο θα είναι, μας λέτε να μπει μέσα στη Βουλή το καλύτερο έμψυχο πολιτικό προσωπικό, προκειμένου να υπάρχει και η φωνή της λογικής, η φωνή εκείνη που θα λέει ότι παιδιά, μέχρι εκεί δεν πάει παραπέρα. Συμφωνείς προφανώς ότι ήταν η πλέον καταστροφική Βουλή και η πλέον γελία Βουλή αυτή η οποία είχαμε, με όλα αυτά τα οποία ακουγόντουσαν εκεί μέσα, κάτσε κάτω μωρή, θα σου κάνω, θα σου ράνω, ή ξέρω εγώ βουλευτές με ρολόγια, κάμερες να περιφέρονται σε ξενοδοχεία. Ήταν μια γελία Βουλή. Τώρα χρειάζεται σοβαρότητα. Ο Φεβρουάριος θα είναι ένας κομβικά εξαιρετικά δύσκολος μήνας. Χρειάζεται να υπάρχουν φωνές σοβαρές, δυνατές, υπεύθυνες, που να μπορούν να σηκώσουν το βάρος ενός όχι, εάν χρειαστεί. Εάν λοιπόν ο Έλληνας σκεφτεί με περισυλλογή και όχι εξαλότητα και αγανάκτηση, τότε θα είμαστε μία από τις πρωτεύουσες προτιμήσεις του. Αυτό θα να πω στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στο λαό της Κρήτης που ξεχωρίζει για τη λεβεντιά του. Ψηφίστε ανθρώπους που να έχουν αποδείξει ότι μπορούν και έχουν μέσα στην καρδιά τους και την ψυχή τους τη λεβεντιά. Κύριε Καρατζαφέρη, αν στις 26 του μήνα βρισκόσαστε στη θέση που βρεθήκατε πριν από λίγα χρόνια, τότε που κληθήκατε επί της ουσίας να στηρίξετε μία κυβέρνηση, και αν δεν υπήρχαν τα δικά σας κουκιά, για να χρησιμοποιήσω μία λαϊκή πολιτική έκφραση, τότε θα ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί εκείνη η κυβέρνηση. Αν λοιπόν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός πάρει το εισιτήριο για τη νέα Βουλή, με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί, με ποιον από αυτούς τους δύο που φαντάζουν ως πιθανοί νικητές? Γιατί βλέπουμε ότι ο διπολισμός δυστυχώς εξακολουθεί και υπάρχει. Καταρχήν τότε δεν χρειαζόταν δική μου ψήφη.
Τα δύο μεγάλα κόμματα είχαν περίπου 250-260 βουλευτές. Ήταν πολύ σημαντικά όμως τα δικά της σπουδιά. Ευθύνη, όμως. Ναι, δεν είχαν ευθύνη. Και μου ζήτησε ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας, έλα επάνω, δεν πασουνηθώ μαζί τους, έλα να βρούμε μια άκρη. Έτσι έγινε. Δεν χρειαζόντουσαν. Τώρα όμως είναι αλλιώς τα πράγματα. Χρειάζεται ευθύνη. Εγώ να έχω παντρολογιές με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορώ. Είμαστε δύο διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Όμως, στα δύσκολα πράγματα υποχρεούμεθα να βάλουμε μπροστά την εθνική συνείδηση. Είμαι έτοιμος να συμμετέχω σε μια ομάδα διαπραγματεύσεων εάν και εφόσον μου ζητηθεί απέναντι στους δυνάστες, δανειστές δυνάστες. Από εκεί πέρα, εγώ να συμμετέχω σε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μου ταιριάζει. Δεν άρα, μου επί της ουσίας μας λέτε ότι υποσυνθήκες θα μπορούσατε να εξετάσετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, υποσυνθήκες και με δεδομένο βέβαια ότι ο λαός θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή, εξετάζετε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν εξετάζω τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς το δεύτερο κόμμα θα κινηθεί στους 60 βουλευτές. Άρα δεν έχει καμία πιθανότητα να μπορέσει να παίξει τον οποιοδήποτε ρόλο. Αφήστε που βλέπω την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας να αρχίζουν τα νταούλια, τα γνωστά νταούλια για τα οποία ακούστηκαν πολλά το τελευταίο καιρό. Πιστεύω όμως ότι την επόμενη μέρα πρέπει να είναι σοβαροί άνθρωποι στο κοινοβούλιο. Το λέω άλλη μια φορά. Και όχι ακολουθήματα. Βλέπω, ξέρω, κάποια κόμματα τα οποία είναι το κανείς, το σκυλάκι πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσία. Κόμματα τα οποία θα πούνε yes, sir, σε ό,τι πει ο κύριος Τσίπρας, δεν θα είναι χρήσιμα στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, για να μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα, για να μιλήσουμε ανοιχτά, ποια από τα κόμματα που βλέπετε τώρα ότι πλασάρονται για να μπουν στη Βουλή, με βάση. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο εργαλείο για να αξιοποιήσουμε. Πάλι τις δημοσκοπήσεις θα επικαλεστώ. Με βάση λοιπόν αυτά που βλέπουμε μέσα από τις δημοσκοπήσεις, ποια είναι εκείνα τα κόμματα τα οποία έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφεται για να μπορεί να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση στις 26 του μήνα? Καταρχήν από το. Κοιτάξτε. Καλή διάθεση και συνεννόηση. Το ποιοι θα είναι μέσα και με τι δύναμη θα είναι μέσα μετράει πάρα πολύ. Εμείς από τις κυλιόμενες οι οποίες έχουμε υπόψη μας, είμαστε μέσα. Δεν μας αρκεί αυτό. Θέλουμε περισσότερη δύναμη. Γιατί αν έχεις περισσότερη δύναμη, μπορείς και επιβάλλεις το λόγο σου. Και ο λόγος της σύνεσης πρέπει να είναι παρόν στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν, περιμένουμε την 26η Ιανουαρίου για να κάνει ο καθένας την τοποθέτησή του απέναντι σε ένα αβέβαιο μέλλον. Άρα λοιπόν, χρειάζεται ο Καρατζαφέρης ως ανάχωμα σε ό,τι είναι δυνατόν να προκύψει αρνητικό για τη χώρα. Πόσο σίγουρος είστε, κύριε Καρατζαφέρη, ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός θα καταφέρει τελικά να διασφαλίσει αυτό το 3%, κάτι το οποίο δεν τον κάνατε την προηγούμενη φορά. Φτάσατε σε απόσταση αναπνοής, αλλά δεν το πετύχατε. Γιατί βλέπουμε με βάση πάλι τις δημοσκοπήσεις ότι δεν ευρίσκεται ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Δεν μετριέται. Πολύ σωστή παρατήρησή σας. Για ποιο λόγο? Μόνο ότι είστε, επειδή είστε έντιμος άνθρωπος, ότι έπαιρνα 0,5 το Σάββατο το βράδυ στις ευρωεκλογές και την Κυριακή πήρα 2,8. Τώρα που μου δίνουν 2,6-2,8, προφανώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο ψηλά. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία εξάλλου να αντιληφθεί κανείς άλλη η δυναμική των ευρωεκλογών, όπου πήγαινα κι άλλο τώρα. Τώρα νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μιλάνε για μένα, συζητιέται πολύ το όνομα στο καφενείο, πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος επανέρχεται στη λογική επεξεργασία των πραγμάτων, δηλαδή σε αυτά τα οποία ακτοφορεί ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Πείτε μας τη συνταγή που πρέπει να ακολουθήσει η επόμενη κυβέρνηση, κύριε Καρατζαφέρη, για το καλό αυτής της χώρας. Προερχόμαστε από μια πενταετία. Από τρία χρόνια ισχύει και σήμερα. Ό,τι είπα πριν τρία χρόνια ισχύει και σήμερα. Τότε τους έλεγα μέσα εκεί, πάμε πάνω όλοι μαζί και να συζητήσουμε με την κυρία. Ότι αυτό το μπορούμε, αυτό δεν το μπορούμε, εκείνο το μπορούμε, το άλλο δεν μπορούμε, το άλλο δεν μπορούμε. Μία συνταγή υπάρχει. Πας επάνω και συνοείσαι. Το να λες yes, sir, σε όλα, όπως έκανε ο Σαμαράς, δεν είδαμε προκοπή. Έχουμε σχεδόν 2 εκατομμύρια ανέργους, έχουμε 100.000 νέους να έχουν εξενιτευθεί, 400.000 έχουν φύγει και έχουν πάει σε άλλες χώρες, οι άστεγοι έχουν πολλαπλασιαστεί, οι άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε πια το φαΐ είναι πάρα πολύ και πάρα πολλά παιδιά σε όλη την Ελλάδα πηγαίνουν σχολείο χωρίς πρωινό. Επομένως, η συνταγή Σαμαρά, ο ενδοτισμός,
απέτυχε. Ξέρετε, κάποιος μπορεί να πει τώρα, κάποιος μπορεί να πει τώρα και συγγνώμη που σας διακόπτω, παρατηρώντας τους τελευταίους μήνες το τι είχε συμβεί, το γεγονός δηλαδή ότι υπήρχαν φωνές, υπήρχαν σενάρια τα οποία έφερναν πιο κοντά τον Γιώργο Καρατζαφέρη με την Νέα Δημοκρατία. Κάπου οι συζητήσεις φαίνεται ότι δεν καρποφόρησαν. Είχαμε και όλα αυτά τα σενάρια που ακούστηκαν και την εμπλοκή σας με τις offshore. Θα σου εξηγήσω. Υπήρχε ένα έντονο φλερτ, θυμάσαι όλοι σχεδόν οι υπουργοί της κυβέρνησης βγαίναν και λέγανε και μου κάνανε διάφορες προσκλήσεις, διάφορα κομπλιμέντα. Εγώ είπα μία κουβέντα δημόσια. Εάν έχεις τη δύναμη να επιστρέψεις στην Αθήνα το κέντρο αποφάσεων, την ύφαση και την εκτέλεση της οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής, μπαίνω σε συζήτηση. Εάν δεν μπορείς και έχεις χωρίσει το δικαίωμα να μιλάει για λογαριασμό μας το Βερολίνο, το Παρίσι, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο ή οι Βρυξέλλες, τότε εγώ δεν έχω καμία θέση. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν, αφού είδε και απόειδε ότι δεν μπορεί να με πείσει με τίποτα, βρήκε άλλες μεθόδους, πολύ οικίες και γνωστές σε αυτόν από άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Ποιο σενάριο είναι το λιγότερο επώδυνο για τη χώρα, το σενάριο της συνέχισης της πολιτικής Σαμαρά, να έχουμε δηλαδή μια νέα κυβέρνηση με βασικό άξονα τη Νέα Δημοκρατία, ή αυτό που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα, ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Να το συζητήσουμε. Τι προκοπή μπορούμε να δούμε με αυτό το σενάριο, το οποίο θα εφαρμόσει τη σελίδα 427 του Μνημονίου. Το λέω γιατί μπορεί εύκολα να μπει στο διαδίκτυο και να το δεις. Μισθοί και συντάξεις θα εναρμονιστούν με αυτές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Το λέει ξεκάθαρα. Επομένως λοιπόν υπάρχει άνθρωπος λογικός που θα πάει να ψηφίσει για να γίνει ο μισθός του ή η σύνταξή του 250-250 ευρώ. Από την άλλη μεριά όμως ακούμε και επιστροφή του βασικού μισθού στα 750 ευρώ. Πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα, πού είναι το σημείο επαφής τους, πού είναι η πραγματικότητα, πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Δεν ξέρω τι παρατάσσουν απέναντι στον ελληνικό λαό ο κάθε ένας από αυτούς. Τα ακούτε καθημερινά. Ενημερώνεστε. Ούτε επίσης μπαίνω στα εκφοβιστικά διλήμματα ότι με τον Τζίπρα θα μας πάρουν τις καταθέσεις. Να θυμίσω λοιπόν στους τηλεθεατές στην Κρήτη ότι οι καταθέσεις στην Κύπρο δεσμεύτηκαν όχι επί του κομμουνιστή Χριστόφια, αλλά επί δεξιού Αναστασιάδη. Επομένως, αυτά τα κολπάκια τα οποία εφευρίσκουν κάποιοι για να πολλώσουν την κατάσταση, εμένα δεν θα με βρουν σύμφωνο. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις καταθέσεις, κύριε Καρατζαφέρη. Ό,τι πολλώνεται δεν επουλώνεται και δεν πρέπει να έχουμε ανοιχτές πληγές τη Δευτέρα το πρωί. Ας το καταλάβει καλά και ο ένας και ο άλλος μονομάχος. Με νυφαλιότητα υπάρχει κίνδυνος για τις καταθέσεις, διότι στην Κύπρο μπορεί να συνέβησαν έτσι όπως τα περιγράψατε τα πράγματα. Δεν είχαν προηγηθεί όμως 5 χρόνια όπου οι Κύπροι να έχουν βιώσει στο πετσί τους όλο αυτό το πράγμα και όλη αυτή την κατάσταση που έχουν βιώσει οι Έλληνες. Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει σενάριο έστω με μικρό ποσοστό για κούρεμα των καταθέσεων. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, στα καφενεία συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Ποιος το αποκλείει αυτό να γίνει και μια κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Στην ουσία δεν είχαμε αυτή τη στιγμή δέσμευση υπηρεσιών. Αυτό είναι. Επομένως το θέμα είναι να μην πάει ακόμα πιο χαμηλά η οικονομία. Να μπορέσουμε να συνηθούμε οι όσοι σοβαροί επιτέλους μπορούν να υπάρχουν στο Κοινοβούλιο, να βρούμε λοιπόν τη σταθερή εκείνη συνταγή να φύγει η χώρα από τα δεσμά στα οποία σήμερα είναι προσδεμένα. Ξέρετε, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν ξέρω κατά πόσο φωτίζουμε περισσότερο τον κόσμο, διότι όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες, από τη μία υπάρχει η επικοινωνιακή πολιτική του Μαξίμου, όπου λέει σας λέμε την αλήθεια και ό,τι εγγυόμαστε αυτό κάνουμε και πλέον μιλούν οι αριθμοί. Από την άλλη, έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα άνθρωπος, μέσα από τον κύριο Παπά, άνθρωπος, είπε ότι δεν θα πληρώσουμε τον ΕΝΦΙΑ. Εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη κυβέρνηση, δεν θα γίνει καταβολή του ΕΝΦΙΑ. Έρχεστε εσείς και λέτε για την 427 σελίδα του μνημονίου ότι οι μισθοί θα επιστρέψουν, θα πάνε στα επίπεδα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Δεν το λέω, ο κόσμος παθαίνει, ένα σοκ. Θανάση, είμαι αναγνώστης του μνημονίου. Δεν λέω εγώ. Διαβάζω αυτό το οποίο θα διαβάσει και εσύ τώρα, εάν βάλεις κάποιο βοηθό σου και πεις στο διαδίκτυο. Αυτό λέει. Αναγνώστης του μνημονίου είμαι, το οποίο κρύβει. Αλλά διερωτώ με, ποιος μου απιστεύει τον κύριο Σαμαρά? Θυμάστε τον κύριο Σαμαρά τι μας διαβεβαίωνε με λόγους τιμής για το Ζάπιο 1, 2, 3. Τώρα εφαρμόζεται εντελώς αντίθετα. Επομένως, γιατί να τον εμπιστευτώ τον κύριο Σαμαρά?
Ένας ακόμη άνθρωπος και πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο αυτής της χώρας, ο οποίος είχε κάθε λόγο να έχει απόσταση από τον κύριο Σαμαρά, είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, τον οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι σέβεστε και λογαριάζετε πάρα πολύ την άποψή του. Ο κύριος Μητσοτάκης, από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, είχε πάρει θέση, είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα πολιτικής σταθερότητας και επί της ουσίας είχε στηρίξει και την κυβέρνηση Σαμαρά την σημερινή, αλλά επί της ουσίας έδειξε και το δρόμο για την επόμενη κυβέρνηση που πρέπει να κινείται κάτω από την ίδια λογική. Εσείς τα κάνατε το ίδιο. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος υπήρξε πολιτικός μέντορας δικός μου, έχει τεράστια πλεονεκτήματα όσον αφορά τις νοητικές διαδρομές, οι οποίες είναι εξίσου καλές όπως ήταν και πριν από 40 χρόνια, σε διαβεβαιώνω. Όμως, έχει ένα πλεονέκτημα, παύλα μειονέκτημα. Είναι πολύ καλός πατέρας. Είναι πάρα πολύ καλός πατέρας. Και ένας πάρα πολύ καλός πατέρας λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του ότι αυτή τη στιγμή τα δύο του παιδιά βρίσκονται κάτω από τη σκέπη του κυρίου Σαμαρά. Λέτε αυτή δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έκανε ποτέ όλες αυτές, δεν θα έπαιρνε ποτέ όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έλαβε το τελευταίο χρονικό διάστημα? Θα ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση αυτό του. Όμως που μπορώ να πω, αυτό όμως που μπορώ να πω, ότι ο Κώστας Μητσοτάκης από εκεί κοντά στον ένα αιώνα ζωής μπορεί να συγχωρεί αυτόν που τον πρόδωσε. Εγώ δεν συγχωρώ αυτούς που πρόδωσαν την κυβέρνηση του Κώστα Μητσοτάκη εκείνη την περίοδο. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν συγχωρώ τους προδότες. Τότε πρόδωσε τον Κώστα Μητσοτάκη. Ήμουνα δίπλα του και ήμουνα ίσως ο μόνος άνθρωπος που είδα αυτόν τον άνθρωπο να έχει ένα δάκρυ εδώ. Δεν θα το συγχωρέσω ποτέ στον κύριο Σαμαρά αυτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο απόψινό μας κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να παρακαλέσω τους κριτικούς να με βοηθήσουν αυτή τη φορά. Θέλω έστω και μία ψήφο. Είμαι στο όριο να μπω. Εάν πιστεύουν ότι η δικιά τους λεβεντιά ταιριάζει με τη λεβεντιά που δείχνω εγώ, θέλω μία ψήφο. Θα σας δούμε προεκλογικά στην Κρήτη, θα κατέβετε? Πρέπει να πω ότι θα έρθει ο Μιλωνάκης, ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, ο γνωστός δημοσιογράφος, απόστρατος πιλότος, ο οποίος είναι από την Κρήτη. Τίμησα την Κρήτη βάζοντας ως επικεφαλής ένα κριτικό. Και θέλω να πω ακόμα ότι χύει στα αυτιά μου η πολύ καλή κουβέντα ενός πολύ καλού πολιτικού που πράγματι αυτή τη στιγμή κάνει μεγάλη επιτυχία στο Ευρωκοινοβούλιο, του κ. Νότι Μαριά, που μου είπε ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο εκεί που το βρίσκω και προσπαθώ να συνεχίσω. Θέλω λοιπόν να πω συγχαρητήρια στον κύριο Μαριά. Τώρα βέβαια είναι αλήθεια ότι υπήρξε μια παρεξήγηση στον πολιτικό λόγο, την πολιτική σχέση με τον κύριο Καμένο, αλλά ο κύριος Μαριάς παραμένει ένας καλός δάσκαλος, ένας καλός καθηγητής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του απόψινού μας δελτίου.